σας απόγευμα, φίλοι και φίλες. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενώ σήμερα στο στούντιο τον εξελάδο σκηνοθέτη Τάκη Μπαρδάκο. Καλώς ορίσατε και Τάκη. Κρατήσουμε, είπαμε πριν ξεκινήσουμε, τον Ενικό. Καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ, ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, η Αθήνα από κάτω, το οποίο προβλήθηκε πριν από μερικές μέρες στο πολιτιστικό εργαστήριο των Αγίων Ομολογητών, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, για μένα καταρχήν ήταν έκπληξη η πρόσκληση που έγινε στην, να παιχθεί η ταινία μου σε αυτή τη συλλογικότητα της Κύπρου, γιατί και εδώ στην Κύπρο και στη Λευκοσία άνθρωποι προσπαθούν να στήσουν δικά τους πολιτιστικά πράγματα και είναι δύσκολο να φέρουν πράγματα από την Ελλάδα που είναι και δύσκολα θέματα. Μα μας αφορά, ναι. Μας αφορά το θέμα της ταινίας. Ήταν έκπληξη για μένα, αλλά και μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η προσέλευση του κόσμου από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και γνωστοί, κάποια γνωστοί που λόγω δουλειάς έχω εγώ, αλλά και άνθρωποι του χώρου και άνθρωποι του πολιτισμού, άνθρωποι απλοί, ήρθαν και δεν είναι ταινία. Mm-hmm. Και μου έκανε επίσης μεγαλύτερη εντύπωση των ενδιαφέρον για τη συζήτηση. Η συζήτηση κράτησε πάρα πολύ, ήταν αμύωτο το ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση που έγινε για την ελληνική κρίση. Η ταινία έχει να κάνει με ανθρώπινες ιστορίες, μάλλον ανθρώπων οι οποίοι από τη μία μέρα στην άλλη, αν θέλεις, βρέθηκαν άνεργοι, φτωχοί και να παλεύουν για την επιβίωσή τους. Θα πούμε περισσότερα πριν όμως, για να μην το ξεχάσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Δώρο τον Δημητρίου, ο οποίος είναι ιστορικός κινηματογράφου. Είναι η αφορμή που είστε εδώ μαζί μας, αλλά εκεί στο πολιτιστικό εργαστήριο Αγίων Ομολογητών υπάρχουν οι κινηματογραφικές τετάρτες, δηλαδή κάθε Τετάρτη παρουσιάζονται ταινίες από όλο τον κόσμο με διάφορα θέματα, συνεργασία με τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Και η ταινία, να πω και αυτό, γιατί θέλω να μπούμε στα της ταινίας, μιλάτε και με το ΡΙΚ. Ναι, ναι. Ο παγκόσμιος διανομέας της ταινίας είναι Κύπριος. Ο Σταύρος Παπαγεωργίου. Ο Σταύρος Παπαγεωργίου και αυτή τη στιγμή συζητάει με το ΡΙΚ για να εντάξει το ΡΙΚ την ταινία μας στο πρόγραμμά του. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον πολύ και θα χαρούμε και πολύ να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί και το ΡΙΚ δείχνει τέτοιες κοινωνικές ταινίες, ταινίες των προβλημάτων του ανθρώπου και των ανθρώπων από τα κάτω. Να πάμε λίγο στο χρονικό. Πώς ξεκίνησε να γίνεται η ταινία, γιατί έχει σημασία το ντοκιμαντέρ αυτό, η Αθήνα από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν θα σας ενημερώσω, η ταινία δεν ξεκίνησε, εγώ δεν πήρα ποτέ απόφαση να κάνω μια ταινία. Δηλαδή η ταινία αυτή έγινε χωρίς να ακολουθήσουμε τους κανόνες που γίνεται μια ταινία ντοκιμαντέρ, μια οποιαδήποτε ταινία. Γιατί πρώτον δεν αποφάσισε κανείς να κάνει μια ταινία, δεύτερον δεν υπήρχαν κοστολόγια και προϋπολογισμοί να γίνει μια ταινία και τρίτον δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για την ταινία. Δεν είναι αυτό που κάθονται κάποιοι και λένε τι θέμα απασχολεί την κοινωνία τώρα, αυτό πάμε να κάνουμε ταινία. Ναι, όχι, δεν έγινε αυτό. Και πολλές φορές τα θέματα δεν είναι για αυτά που απασχολούν την κοινωνία, είναι και διάφορα άλλα θέματα. Η κρίση η ίδια δημιούργησε την ταινία. Η ταινία έγινε από μόνη της. Και από μόνη της έφτασε μέχρι εδώ, ακολούθησε μια πορεία. Τι εννοώ έγινε από μόνη της. Μέσα στην ανατροπή της ζωής των ανθρώπων που έγινε με τα μνημόνια στην Ελλάδα από το 2010, είχε ξεκινήσει λίγο πιο πριν, και που βρεθήκαν οι ζωές των ανθρώπων, αλλάξαν εντελώς. Βρεθήκαν άνθρωποι που είχαν μια κανονική ζωή να μην ξέρουν που πατάνε, που βαδίζουν, γιατί δεν είχαν δουλειά. Και όταν δεν είχαν δουλειά, δεν είχαν και εισόδημα. Το γνωρίζετε κι εσείς. Και από μια ηλικία και μετά είναι και πολύ δύσκολο να βρεις και άλλη δουλειά. Και όταν υπάρχει οικογένειες, mm-hmm. οικογένεια πίσω και παιδιά. Βρέθηκε και εγώ σε αυτήν την κατάσταση. Γιατί και εγώ μέρος της κοινωνίας είμαι. Σταματήσα τα κανάλια. Εγώ ήμουνα. Η δουλειά μου ήταν διευθυντής φωτογραφίας στην τηλεόραση. Τα κανάλια σταματήσαν να κάνουν παραγωγές. Και βέβαια όλος αυτός ο κόσμος που είναι ένα μεγάλο κομμάτι των τεχνικών κινηματογράφων τηλεόρασης ή των σκηνοθετών ή των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτόν τον χώρο, βρεθήκαν στον δρόμο χωρίς δουλειά και χωρίς προοπτική να βρουν δουλειά, γιατί τα κανάλια σταματήσαν να κάνουν προγράμματα. Λοιπόν, βρέθηκε άνεργος και εσύ και η σύζυγός σου, έτσι. Ναι. Συναδέλφοι. Και συναδέλφοι μου, ναι. Οπότε η ταινία κάπως έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή, για πες μου εσύ. Έχει ενδιαφέρον για αυτό. Ναι. Αλεξία, να σου πω, εγώ συνάντησα τον ηχολήπτη της ταινίας στο συσίτιο. Εγώ ξεκίνησα να παίρνω μια κάμερα και να τραβάω. Δηλαδή, αντί να κάθομαι στο σπίτι και να κλαίω τη μοίρα, πήρα μια κάμερα και τράβαγα οτιδήποτε έβλεπα στον δρόμο. Και πήγε τράβηξη στο σύνδεσμο μια μεσοαστική περιοχή, όπως είναι το Νέο Ψυχικό. Και όπως τράβω, είδα τον ηχολήπτη, έναν ηχολήπτη που είχαν συνεργαστεί παλιά, και πήγαινε στο σύνδεσμο να πάρει φαγητό.
εκεί συναντήσαμε και κλείσαμε να κάνουμε μαζί τη δουλειά. Κλείσαμε, δηλαδή μιλήσαμε. Αυτός είχε τρία παιδιά, πολύτεχνος. Ήταν ένα χρόνο χωρίς δουλειά και χωρίς εισόδημα. Και έπαιρνε φαγητό με τα περάκια από το ΣΥ της Εκκλησίας και πήγαινε σπίτι και το έκανε. Γιατί το φαγητό ήταν το νούμερο ένα πρόβλημα. Δεν λέμε τώρα τα υπόλοιπα, το νούμερο ένα. Δεν λέμε για χρωστούμε, για τράπεζα. Αυτά ξεπερασμένα δεν πληρώνει κανένα. Είναι η περίοδος, επιβίωση, είναι η μαύρη περίοδος όπου δεν ξέρεις που πατάς και που πηγαίνεις. Μια μαύρη περίοδος, το 10 με το 12. Το 12. Λοιπόν, και έτσι είπαμε του Χολίπτη, ξεκινήσαμε μαζί να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Τραβάγαμε τις ζωές μας. Τις ζωές μας εννοούμε με τους γύρω μας. Εγώ βρέθηκα σε μια συλλογικότητα των ανθρώπων γύρω στις 30 οικογένειες, όπου αυτές τις 30 οικογένειες προσπαθούσαν μια δομή αλληλεγγύης που λέγαμε στη γειτονιά. Μαζευόμαστε, μιλάγαμε πώς θα γίνει να προχωρήσουμε. Και εκτός το ότι μαζευόμαστε και συζητάγαμε, που είναι ένα σημαντικό πράγμα, αντί να ο καθένας να είναι μόνο στο σπίτι του, κάνουμε και διάφορες δραστηριότητες. Πηγαίναμε στη λαϊκή, μαζεύουμε τα καρότσια, μας δίνουν στη λαϊκή αγορά που γίνεται κάθε εβδομάδα στην περιοχή τρόφιμα και κάναμε διανομές σε σπίτια ανθρώπων και μεταξύ μας, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τολμούσαν να βγουν ή να δηλώσουν το πρόβλημά τους. Ανθρώπους οι οποίοι ενώ είχαν μια κανονική ζωή και μάλιστα ζωή ενός μεσοαστού, είχαν βρεθεί μια μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά και για ένα μεγάλο διάστημα. Αυτό συμβαίνει και στην Κύπρο, Τάκη μου. Το γνωρίζουμε αυτό γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εθελοντικά προσπαθούν να βοηθήσουν με αγαθά για να μπορέσουν να επιβιώσουν και υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια του Έλληνα, να το βάλω γενικότερα γιατί και εμείς ελληνισμός είμαστε, η υπερηφάνεια του δεν θέλουν να ακουστεί κάτι για τα παιδιά τους, να στιγματιστούν τα παιδιά τους. Και μένουν μέσα στο σπίτι και δεν βγαίνουν έξω να πάρουν βοήθεια. Άρα η κρίση δεν φαίνεται, είναι κρυμμένη. Mm. Ναι. Το έχετε βιώσει και εσείς αυτό, ότι είναι κρυμμένη η κρίση? Ναι, το έχετε βιώσει, ενώ το έχετε δει? Ναι. Είναι κρυμμένη στην Κύπρο, ίσως πολύ περισσότερο από την Ελλάδα, γιατί είναι και πιο μικρή κοινωνία. Ναι. Και είναι λίγο πολύ πιο γνωστή ο ένας με τον άλλο. Ναι. Οπότε είναι ακόμη πιο έντονα κρυμμένη αυτή η κρίση. Αυτό είναι αυτό που λες. Είναι ακριβώς το στίγμα της ταινίας. Δηλαδή, το στίγμα της ταινίας είναι ότι πηγαίνοντας σε μια χώρα, σε μια κοινωνία, είναι αυτό που βλέπουμε, που είναι η τουριστική ματιά, είναι και αυτό που δεν βλέπουμε. Στην ελληνική κρίση είναι η τουριστική ματιά του απλού τουρίστα, η Ακρόπολη, τα ωραία κτίρια αυτά κτλ. Είναι η τουριστική ματιά αυτών που κυνηγάνε να κάνουν business ή να κάνουν, πώς λένε, ή να παίξουν με την κρίση. Αυτή η τουριστική ματιά έχει να κάνει με τους επαγγελματίες, επέτες, με τους ανθρώπους που κοιμούνται στους δρόμους. Αυτή είναι η δεύτερη τουριστική ματιά, είναι η τουριστική ματιά πάνω στην κρίση. Η ταινία κάνει μια άλλη ανατροπή. Η ταινία βλέπει πίσω από όλα αυτά. Μπαίνει στα σπίτια. Ναι, βλέπει κάτω από όλα αυτά. Mm. Βλέπει την Αθήνα από κάτω, τη ματιά που δεν υπάρχει, που δεν τη βλέπει κανένας. Και αυτό ήθελα να δείξω στο τέλος της ταινίας. Δηλαδή, αυτό που ξεκίνησα πριν, σου λέω πώς έγινε η ταινία, ότι δεν έγινε τους κανόνες, τους κανονικούς. Αυτό που καταλήξαμε, που είπαμε αυτό αξίζει να γίνει ταινία, είναι ότι μπαίνει στα σπίτια, στις ζωές των ανθρώπων. Και στα σπίτια, τα οποία δεν είναι σπίτια, είναι ερείπια. Είναι ερείπια, κυρίως είναι ερείπια μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος δεν έχει διέξοδο, δεν βλέπει τίποτα μπροστά του, δεν ξέρει τι να κάνει ακόμα και στο σίτιο. Μιλάμε για σε σίτια τώρα, το πήραμε λίγο από ακόμα. Μιλάμε για σε σίτια, κάθε νορία στην Αθήνα έχει ένα σίτιο. Κάθε νορία μιλάμε, κάθε γειτονιά. Σε κάθε γειτονιά, κάθε μεσημέρι θα πας, είναι 50% άτομα αγοράκι που είναι φαγητό. Ακόμα και τώρα. Υπάρχουν αυτοσχέδια σε σίτια που ασχολείται και με αυτά η ταινία. Δηλαδή βγαίνουν με καζάνια στους δρόμους, μαγειρεύουν σε πλατείες και πηγαίνουν άνθρωποι που παίρνουν φαγητά. Μιλάμε στις εικόνες κατοχής. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε, μόνο στην κατοχή υπήρχε αυτό. Σε όλη αυτή την περίοδο της ελληνικής ιστορίας δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Αυτό γκρεμίζει την ψυχή των ανθρώπων, την ψυχολογία. Δεν βλέπουν μέλλον οι άνθρωποι και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή την περίοδο μιλάμε για 2-3 αυτοκτονίες καθημερινά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μιλάμε για 300 ανθρώπους που αυτοκτονούσαν καθημερινά στην Ελλάδα και αυτή ήταν λόγω διεξόδου. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο δείχνουμε με την ταινία είναι τι γίνεται πίσω από τα κλειστά παράθυρα, από τις πόρτες, πίσω από τις πόρτες, πίσω από τους τοίχους των σπιτιών. Αυτούς τους ανθρώπους τους συναντήσαμε, όπως σου είπα, σε αυτή τη δραστηριότητα.
Οι άνθρωποι που μας μιλήσανε, μιλήσανε όχι απέναντι, δεν μιλήσανε απέναντι για μια ταινία, μιλήσανε για τον εαυτό τους. Δηλαδή είναι η δική τους ταινία. Γι' αυτό λέγεται η αθηναπικά ντοκιμαντέρ των νεόπτωχων. Είναι των νεόπτωχων. Και είναι μεγάλη κατηγορία για το δράμα για αυτούς που είναι νεόπτωχοι. Mm. Γιατί, να σου πω κάτι, όταν είσαι σε μια κατάσταση που περνάς δύσκολα και περνάς λίγο πιο δύσκολα, κάπου τα βολεύεις. Mm. Είναι η οικογένεια, ίσως στην επαρχία, ίσως και εδώ στην Κύπρο να είναι και έτσι. Είναι ο κοινωνικός ιστός είναι πιο δεμένος. Mm-hmm. Ενώ στη Μεγαλόπολη, στην Αθήνα, που είναι ένα μητροπολιτικό κέντρο, έχει σπάει κοινωνικός ιστός, δεν έχει να πιαστείς. Είναι οι οικογένειες που δεν έχουν να πιαστούν πουθενά. Και δεν είναι και συγγενείς, καμιά φορά κοντά. Ναι. Υπάρχει μια απόσταση μεγάλη που δεν μπορούν να βοηθήσουν. Ενώ στις μικρές κοινωνίες, λίγο πολύ, οι συγγενείς βρίσκονται κοντά. Ναι. Mm-hmm. Ναι, και είναι, και μπορεί να βοηθάει ένας τον άλλον. Mm-hmm. Αλλά και αυτό σιγά-σιγά, δηλαδή, αυτό που λέγεται στους ανθρώπους, λέγεται σε ειδήσεις, είναι ότι ο παππούς βοηθάει τα εγγόνια με το. Mm-hmm. Γιατί είναι ο μόνος ο παππούς και η γιαγιά, οι άνθρωποι που έχουν σύνταξη, είναι μόνοι σίγουροι. Ότι έχουν εισόδημα. Δεν θα μείνουν άνεργοι πολύ, γιατί έχουν εισόδημα. Από αυτό το εισόδημα έχει ξανεμιστεί στην Ελλάδα. Και οι τραγικές φιγούρες όλων αυτών, κατά μένα, είναι τα παιδιά. Είναι τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν πολλές φορές να κατανοήσουν γιατί έχει αλλάξει η ζωή τους τόσο πολύ, γιατί βρέθηκε ο πατέρας και η μητέρα ταυτόχρονα στην ανεργία. Ναι. Και πρέπει να εξηγήσει σε ένα μικρό παιδάκι ότι αυτά που. Πώς θα το καταλάβει, ότι αυτά που ήξερες δεν μπορείς να τα έχεις πια. Είσαι αντιμέτωπος με αυτό. Είσαι αντιμέτωπος με τις ενοχές σου, κατά πόσο. Πώς μπορείς να διασφαλίσεις το μέλλον αυτού του παιδιού. Δηλαδή, όλοι οι γονείς. Έχεις και εσύ παιδάκια, έτσι. Ναι, έχω. Δύο. Μια ανήλικη κόρη. Μια. Ένα παιδί μεγάλο, ένα αγόρι μεγάλο και μια ανήλικη κόρη. Να σου ζήσουν. Αλλά και τα παιδιά σου βρέθηκαν. Και εσύ βρέθηκες με τη σκέψη των παιδιών σου. Λες, τι θα τους προσφέρω. Δεν θα μπορέσω να τους δώσω τη γνώση, την εκπαίδευση, τις σπουδές για να μπορέσουν να πετύχουν κάτι καλύτερο. Έχεις δίκιο. Και καταπιάνει ταινία, ίσως ένα μεγάλο κομμάτι της ταινίας, καταπιάνεται με αυτό το θέμα. Έχει πολλές πλευρές, πολλές αναγνώσεις. Το θέμα των παιδιών και των νέων. Το πρώτο είναι ότι κάποια πράγματα που θεωρούμε δεδομένα εμείς, το παιδί θα φάει, θα ντυθεί, θα έχει τα βιβλία του, δεν είναι δεδομένα. Στην περίοδο αυτής της κρίσης δεν είναι δεδομένα ότι θα φάει, ότι θα ντυθεί, ότι θα έχει τα ρούχα του, ότι θα έχει τα βιβλία του. Δεν είναι δεδομένο. Όταν ένα παιδί κάνει αγγλικά, πάει σε φροντιστήριο, βιβλία που κάνουν 20, 30, 50 ευρώ, πώς θα βρει τα 50 ευρώ. Δεν θα πάει πια. Δηλαδή τα δεδομένα, σπάνε τα δεδομένα. Ένα δεύτερο στοιχείο, συγγνώμη, για το θέμα των παιδιών είναι η συμπεριφορά με τα άλλα παιδιά. Και είναι κάποια άλλα παιδιά που είναι σε καλύτερη κατάσταση και δεν μπορεί το παιδί να καταλάβει, σιγά σιγά το καταλάβει, να καταλάβει ότι το άλλο παιδί τα έχει όλα, το δικό σου δεν έχει τίποτα. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι στις ανεργίες των νέων. Πάει να σπουδάσει, να γίνει τι. Στην καλύτερη περίπτωση να γίνει γκαρσόνι, να παίρνει, ξέρω εγώ, 20 ευρώ την ημέρα, 25 ευρώ τόσο είναι. Στην καλύτερη περίπτωση. Το 50% δεν δουλεύουν καθόλου, είναι άνεργοι. Mm-hmm. Να βρουν δουλειά. Ή μετανάστες πια. Να φύγουν. Το να φύγουν είναι η χειρότερη αιμορραγία. Λέμε πολύ ότι να πάει το παιδί έξω να ζήσει κτλ. Είναι αιμορραγία. Μετανάστες να φύγει από τον τόπο του και να πάει κάπου αλλού, να προσφέρει κάπου αλλού και να προσφέρει εδώ. Χάνουμε. Mm-hmm. Χάνουμε τη συλλογικότητα, χάνουμε τον κοινωνικό ιστό, φεύγουμε, σπάνουμε, γυρνόμαστε κομμάτια. Ένας στην Αμερική, άλλος εδώ, ένας εκεί. Πρέπει να δεθεί ο κοινωνικός ιστός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε και το τρέιλερ της ταινίας, αυτό θέλω να δώσω, για να αυτά όλα που περιγράψαμε να τα δούμε μέσα από το διαφημιστικό της ταινίας «Η Αθήνα από κάτω». Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Ψάχνοντας να βρω τρόπο επιβίωσης, βρήκα τα συσίτια της Αθήνας και πήγαινα εκεί και έτρωγα στις 12 και στις 5. Έπαιρνα ένα επίδομα 560 ευρώ πολλά χρόνια και ζούσαμε οι δύο μου γη, η νύφη μου, το εγγόνι μου και εγώ. Το όνειρό μου ήταν να έχω ένα μπαλκόνι και μια ζωή έμενα σε ένα υπόγειο. Εμείς για πολύ καιρό δεν είχαμε ρεύμα όπως και σε πολλά σπιτιά και δεν είχαμε να πληρώσουμε. Και ήρθαν κάποιοι εθελοντές σήμερα και μας το συνδέσανε. Μου σταματάνε 4 μηχανές της αστυνομίας.
Βγάζω τα φώτα μου, τη χτυπάω στο κομπιούτερ, έχετε ένταμα σύλληψη. Λέω από τι έβλεπα την εφορία. Κοστά 690 ευρώ. Εδώ τόσο κόσμο τι θα κάνει. Μα έχουν για σφαγείο. Είμαι 3 χρόνια άνεργο. Δούλευα marketing τουριστικών επιχειρήσεων και σε μεγάλε πολυεθνικέ. Το 2009 του Σεπτέμβρου έμεινα άνεργο. Έψαχνα να βρω δουλειά, δεν έβρισκα. Με πιάσε και μια κατάθλιψη, κάθισα και ένα χρόνο στο σπίτι μου. Οπότε μου μπήκε η ιδέα να μαγειρεύω ζωντανά στον δρόμο και να τρώμε όλοι μαζί. Εγώ, ένας επιχειρηματίας με δική μου επιχείρηση και 10 άτομα προσωπικό, αναγκάστηκα να κλείσω την επιχείρηση, να με κυνηγάει το δημόσιο, να μην μπορώ να ζήσω από μια μικρή σύνταξη που παίρνω και εξαναγκάστηκα να πάω στην εκκλησία για να πάρω το συσίτιο για να μπορέσουμε να φάμε. Παίρνω μια σύνταξη 330 ευρώ και γι' αυτό και δεν μου φτάνουν να ζήσω και αυτό έχουν στο σύντος της εκκλησίας μου. Η αντικρίση της Ελλάδος έπρεπε να πληρώσουν οι πολιτικοί που κυβέρνησαν τη χώρα και όχι ο ελληνικός λαός. Φοβάμαι πολύ που κοιμάμαι στον δρόμο. Θέλω ζεστασά. Θέλω ένα σπίτι, να μείνω μέσα, να αποφύγω την ταλαιπωρία από τα νοσοκομεία. Δεν μπορώ άλλο να μου. Είχαμε μια πολύ κανονική ζωή. Τη δουλειά μας κάναμε όνειρα, κάναμε σχέδια και μέσα σε 1-2 χρόνια τα χάσαμε όλα. Την εργασία μας, τις οικονομίες μας, τα όνειρά μας. Πραγματικά βλέπω αυτές που είδαμε είναι μόνο μερικές από τις χιλιάδες παρόμοιες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν βρεθεί από τη μια μέρα στην άλλη στους δρόμους άστεγοι, πεινασμένοι και χωρίς να ξέρουν τι θα γίνει στο μέλλον. Και όλο αυτό βασίζεται στην αλληλεγγύη. Και ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική η αλληλεγγύη σε περιόδους τέτοιες, αλλά δεν είναι η λύση η αλληλεγγύη. Και το ερώτημα είναι μέχρι πού θα πάει όλο αυτό το πραγματάκι. Δηλαδή, είναι από το 10, ας πούμε, που ξεκίνησε. Θα σταματήσει ποτέ κάπου? Κανείς δεν ξέρει, βέβαια. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά είναι ίσως ρητορικό το ερώτημα που κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι η έγνοια μου. Θα σταματήσει ποτέ αυτό? Κανείς δεν ξέρει. Να σου πω κάτι, Αλεξία. Αυτό που μένει, από αυτό που μένει και αυτό που έχει γεννηθεί μέσα από αυτή την κρίση, είναι κινήσεις αλληλεγγύης. Οι κινήσεις, οι δομές αλληλεγγύης, οι κινήσεις αλληλεγγύης που άνθρωποι συναντιόνται, που δεν βλεπόντουσαν, ακόμα και σε δύο πολυκατοικία δεν γνωριζόντουσαν και δεν μιλάγανε, έχουν μαζευτεί σε γειτονίες και έχουν κάνει κάποιες κινήσεις αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι άρχισαν να γινόμαστε πιο άνθρωποι. Δεν κυνηγάμε το εφήμερο και δεν γινόμαστε εφήμεροι καταναλωτές των προϊόντων. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που έγινε μας. Κάτι που έγινε μέσα από την κρίση που γεννήθηκε. Ένα δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι άρχισαν να ενδιαφέρονται για άλλα πράγματα. Αλλά αυτό το οποίο. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα που βάζει δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί καταρχήν εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι. Σαν παγκόσμια χρονικά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη περίοδος κρίσης. Έτσι, σαν απλοί πολίτες το λέμε, σχεδόν 7-8 χρόνια αδιέξοδο. Κάποια στιγμή, με κάποιο τρόπο, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Ναι. Όλοι αυτό λέμε, πρέπει να τελειώσει. Και όλοι σε αυτό ελπίζουν, βέβαια. Αλλά αυτό δεν τελειώνει, γιατί υπάρχουν συνέχεια καινούργια μέτρα. Στην Ελλάδα υπάρχουν καινούργια μέτρα. Ακόμα και τώρα υπάρχουν καινούργια μέτρα. Και δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα που θα οδηγήσει. Το κυριότερο είναι ότι δεν μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν πράγματα δεν μπορούν. Δεν μπορούν να εγκλωβίσουν. Υπάρξει παραγωγή. Είναι εγκλωβισμένοι. Είναι εγκλωβισμένοι. Μπορεί να υπάρξει παραγωγή.
μεγάλων επιχειρήσεων. Είτε που έρχονται απ' έξω, είτε άνθρωποι που έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω, μπορεί να κάνουν πράγματα. Αλλά οι πολίτες από κάτω που μπορεί να. Το δυναμικό των από κάτω, το δυναμικό τη μεσαία τάξη ή τη από κάτω τάξη, δεν μπορεί να κάνουν πράγματα. Είναι εγκλωβισμένοι με χρέη σε τράπεζες, με χρέη σε ταμεία, τα οποία δεν λύνονται αυτά. Προσωπικά πιστεύω πως ένας τρόπος για να ξεπεραστεί μια κρίση είναι να αυξηθεί η παραγωγή γενικότερα, όχι μερικών μεγάλων εταιριών. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει η χώρα να παράγει. Ναι. Αν δεν παράγει σε συλλογικό επίπεδο και ναι. να δημιουργηθεί αυτό το δεδομένο, είναι πάρα πολύ δύσκολο στα στάσιμα πράγματα να υπάρξει μια οποιαδήποτε αλλαγή προς το καλύτερο. Θέλω να πάμε και σε ένα άλλο καινούριο ντοκιμαντέρ. Έχει σχέση με αυτό που μιλάμε. Είναι το ντοκιμαντέρ, η ταινία ντοκιμαντέρ στην οποία δουλεύεις τώρα. Ναι. Και αποδεικνύει πως μία κοινωνία, επειδή μιλήσαμε για αλληλεγγύη, μία κοινωνία που ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες στην Ελλάδα, παρόλα αυτά, όταν εντοπίζει ότι υπάρχει πρόβλημα και μιλάμε για το προσφυγικό, αμέσως έχει την διάθεση να προσφέρει στο συνάνθρωπό της. Ναι. Πάμε τώρα να μου πεις και για το καινούργιο ντοκιμαντέρ. Μια μικρή παράσταση πίσω. Παρακαλώ. Πριν πω σε λεπτομέρειες του καινούργιου ντοκιμαντέρ, της καινούργιας δουλειάς που προσπαθώ να ετοιμάσω. Είναι αυτό που θα, να σε ολοκληρώσω. Ναι, ολοκληρώσω αυτό που ξεκινήσαμε, να σου πω ότι δηλαδή για το πώς μπορεί να δημιουργηθούν πράγματα, παραγωγή κτλ. Μόνο για το δικό μας τομέα μπορούμε να μιλήσουμε, τον τομέα του πολιτισμού, όπου εκεί αντί να μπορούμε να δημιουργήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί το πρώτο που κόβεται σε μια κρίση είναι ο πολιτισμός. Ενώ το πρώτο που δεν πρέπει να κόβεται, πρέπει να μένει. Είναι ο πολιτισμός, είναι το πρώτο που να κόβεται. Αυτή είναι η πάγια. Γιατί ο πολιτισμός είναι η παιδεία, είναι η γλώσσα. Αυτή είναι η πάγια που ακούμε εδώ και χρόνια ναι. στην εκπομπή από ανθρώπους που ασχολούνται. Ναι, γιατί αυτό είναι η ζωή των ανθρώπων. Ενώ τα άλλα είναι η κατανάλωση των ανθρώπων. Η ζωή των ανθρώπων που είναι ο πολιτισμός, το κόβουνε. Μας κόψανε πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό για να κάνουμε ταινίες, έρχομαι στην ταινία, χρησιμοποιούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ταινίες αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο να κάνουμε ταινίες γιατί είναι και δύσκολο. Γιατί η ταινία θέλει ένα κοστολόγιο, ένα προϋπολογισμό. Είναι και δύσκολο να τις διανέμεις μετά, γιατί δεν παίζουν τα κανάλια ταινίες ντοκιμαντέρ. Παίζουν εύκολα, εύπεπτα και τα περισσότερα ιδιωτικά κανάλια. Ιδιωτικά, ναι. Εύπεπτα και βέβαια προϊόντα τα οποία είναι καταναλώσιμα. Εμείς που δεν σε κάνουν να σκέφτεσαι και πολύ, να μην στεναχωριέσαι, να μην μαραζώνεις. Όχι, είναι καταναλώσιμο και σε βγάζουν το πρόβλημα και δεν έχεις προβλήματα, ακριβώς. Αλλά το ζεις καθημερινά. Λοιπόν, εγώ πριν ακόμα κάνει τον κύκλο της η Αθήνα από κάτω, γιατί ακόμα συνεχίζει να παίζεται και σε φεστιβάλ και σε διάφορες άλλες. Και πήρε και βραβεία, το πω αυτό. Η Αθήνα από κάτω διακρίθηκε. Έχει πάρει ένα βραβείο στο φεστιβάλ της Βαρκελόνης, πρώτο βραβείο ντοκιμαντέρ. Έχει πάρει δύο διακρίσεις στο φεστιβάλ, το Βαλκανικό Φεστιβάλ. Και στο φεστιβάλ της Χαλκίδας και έχει παιχθεί σε αρκετά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Και τώρα ξεκίνησε στην πραγματικότητα τη διαδρομή της. Ναι. Με κορυφαίο το φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, ελληνικού κινηματογράφου, όπου εκεί η ταινία διακρίθηκε όσον αφορά την συμμετοχή του κόσμου. Δηλαδή, παίχθηκε σε κατάμεσες αίθουσες, σε δύο αίθουσες κατάμεσες από Έλληνες της Διασποράς. Την ταινία πού μπορούμε να την βρούμε, γιατί η προβολή έγινε στο πολιτιστικό εργαστήρι. Ναι. Επειδή ενδεχομένως φίλοι που μας παρακολουθούν τώρα να θέλουν να δουν την ταινία, υπάρχει τρόπος. Η ταινία από εδώ και πέρα, δηλαδή μέχρι τώρα έκανε φεστιβάλικες προβολές. Ναι. Από εδώ και πέρα διαπραγματευόμαστε με τα κανάλια, θα τη δείτε στο ΡΙΚ πιστεύω. Ναι, εύχομαι πραγματικά και εγώ πιστεύω ότι θα τη δούμε στο ΡΙΚ. Αλλά πέρα από αυτό, όταν κάνει τη διαδρομή της στα φεστιβάλ, θα είναι μέσω διαδικτύου, θα μπορούμε να την κατεβάσουμε. Θα κάνουμε μέσω διαδικτύου και επειδή η ταινία αυτή δεν έχει εξοφληθεί ακόμα. Δηλαδή τα χρήματα. Τα χρήματα μαζέψατε με τη μέθοδο της χρηματοδότησης από τον κόσμο. Ναι, crowdfunding που λέμε. Ή μέσα από ένα site. 5 ευρώ νομίζω είναι. Το κατώτατο. Και με 2 ευρώ. Και με 2 ευρώ. Το λέω αυτό γιατί και για την καινούργια την ταινία υπάρχει αυτό. Ναι. Όπου μπορούν οι φίλοι να χρηματοδοτήσουν να γίνει πραγματικότητα ένα ντοκιμαντέρ για την Ιδωμένη. Ναι. Με 2 ευρώ. Ναι. Τι σημαίνει χρηματοδότηση από τα κάτω. Σημαίνει επειδή δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς δεν κάθομαι στα βρωμένα χέρια. Επειδή το κράτος είναι δύσκολο να χρηματοδοτήσει πια. Έχει χρεοκοπήσει ουσιαστικά και κάνει άλλα πράγματα που. Αυτό το οποίο κάνουμε, χρηματοδοτούμε εμείς την ταινία από τα κάτω. Δηλαδή, προσπαθούμε οι πολίτες οι ίδιοι να δώσουμε τη δυνατότητα στον κινηματογραφιστή, στον δημιουργό, να κάνει αυτή την ταινία με ελάχιστα μέσα. Και έτσι γίνει η Αθήνα από κάτω, με χρηματοδότηση από τα κάτω, έτσι γίνεται και νέα ταινία, η οποία νέα αυτή ταινία έγινε. Έχουν τελειώσει τα γυρίσματα και είμαστε στο στάδιο του μοντάζ. Border Souls. Border Souls, ψυχές των συνόρων. Η ταινία αυτή ακολουθεί τις προσφυγικές ροές από το Αιγαίο. Που πνίγονται οι άνθρωποι για να γλιτώσουν τον πόλεμο
πνίγονται και θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη, είναι στα σύνορα. Δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι διάμεσος προορισμός για να φτάσουν στα σύνορα, να φύγουν στην, στην Ευρώπη. Ναι, συγγνώμη. Να ζήσουν εκεί. Κατάφεραν να ζήσουν. Συγχρόνως με τις προσφυγικές ροές, εγώ σαν ταινία παρακολουθούμε ένα μοναστήρι στη Χαλκιδική, όπου είναι ένας γέροντας μοναχός και δύο μοναχές που ζουν μια κανονική ζωή. Με τα... Ποιο μοναστήρι? Μοναστήρι Παναγία Φοβερά Προστασία λέγεται. Παναγία Φοβερά. Η Φοβερά Προστασία. Η Φοβερά Προστασία. Στη Μεγάλη Πανίγια της Χαλκιδικής. Και αυτό το μοναστήρι, ο οποίος ζει μια κανονική ζωή με τους μοναχούς και τις μοναχές που φυτεύουν, καλλιεργούν, έχουν τις κοτούλες τους κτλ. Συναντιόνται συνειδωμένοι. Πώς συναντιόνται? Το μοναστήρι αυτό που μαζεύει από τα γύρω χωριά κατοίκους, οι οποίοι πάνε να προσφέρουν, να προσφέρουν στο. Θέλουν να δώσουν την προσφορά τους, συναντιόνται στο μοναστήρι, φτιάχνουν προϊόντα, τρόφιμα, φτιάχνουν σάντουιτς, τόσο, βράζουν αυγά, μαγειρεύουν. Μου πες για 50.000 σάντουιτς. Μαζεύουν 40-50 άτομα, μέχρι τώρα έχουν δώσει 50.000. Δηλαδή, έχουν δώσει σύνολο 50.000 σάντουιτς. 3-4.000 σάντουιτς την ημέρα, τα μαζεύουν και κάθε πρωί, δύο φορές τη εβδομάδα, πάνε με φορτηγά στην Ιδωμένη, εκεί που είναι ο μεγάλος προσφυγικός καταβλισμός 15.000 ψυχών, και συναντιόνται οι χριστιανοί με τους μουσουλμάνους, αγκαλιάζονται και βοηθάει ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι συναντιόνται. Άνθρωποι. Και είμαστε άνθρωποι, είμαστε αδέρφια, αυτό λένε. Αυτή την παράλληλη συνειδητοποίηση των μοναχών και των προσφύγων να σώσει τη ζωή τους, είναι αυτή η ταινία. Θέμα της αυτής ταινίας. Έχω την εντύπωση πως για σένα, Τάκη, αυτή η ταινία θα ήταν πολύ σκληρή σε σχέση με την προηγούμενη. Και οι δύο είναι σκληρές. Αλλά εκεί είναι ένα άλλο πράγμα. Ναι. Να ακολουθήσεις αυτό το προσφυγικό κύμα. Ναι, ναι, όταν βλέπεις. Και τον γκέτο μετά. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή σε πιάνει ψυχή, γιατί βλέπεις ότι. Φεύγοντας από τα παράλια της Τουρκίας και πηγαίνοντας στη Μυτιλίνη, οι πρόσφυγες, άλλοι αγκαλιάζονται και φιλιώνται γιατί σωθήκανε. Μέσα στη χαρά, δεν ξέρουν βέβαια τι τους περιμένει τους ανθρώπους. Και άλλοι, και είναι γυναίκες, δυο τρεις γυναίκες και άλλοι άνθρωποι, στην εικόνα μας εννοώ, που κλαίνε. Που κλαίνουν και έχουν χάσει, γιατί έχουν χάσει συνδυασμούς δικούς, χάσει τα παιδιά τους και έχουν τις φωτογραφίες των παιδιών τους. Τέτοια δράματα. Και φτάνε είναι οι δομένοι και τους κλειδώνουν τα σύνορα οι Ευρωπαίοι φίλοι μας και τους αφήνουμε στη λάσπη. Και αυτοί που νομίζουν σωθήκανε ζουν ένα δεύτερο δράμα. Αυτό που θέλω να πω ότι τελικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ζούμε μια ανθρωπιστική κρίση, την ελληνική ανθρωπιστική κρίση, εν μέσω μιας ανθρωπιστικής κρίσης που είναι των προσφύγων. Mm-hmm. Δηλαδή, ότι επομίζεται κιόλας η Ελλάδα που βιώνει και ναι. την οικονομική κρίση και έχει τόσα προβλήματα, καλείται τώρα να διαχειριστεί και αυτό το θέμα. Μπράβο, των προσφύγων. Το προσφυγικό. Αυτό το θέμα δεν λύνεται. Γιατί όταν μαζεύεις, όταν έρχονται ο κόσμος από τον πόλεμο της Συρίας για να σωθούν σε σένα και δεν μπορούν να φύγουν πουθενά, τους εγκλωβίζεις μέσα σε ένα κλωβί. Η Ελλάδα για αυτούς είναι ένα κλωβί. Δεν ήθελα να ζουν στην Ελλάδα. Ούτε μπορούν να ζουν οι άνθρωποι καθημερινά για χρόνια σε ένα αντίσχυνο μέσα. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να δούμε, είναι άνθρωποι και αυτοί. Δεν είναι, μπορεί να τους... Και ζουν μέσα στην κρίση τη δική μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Είναι μια ανθρωπιστική κρίση εν μέσω μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Τάκη μου, η ταινία αυτή είναι στο μοντάζ. Άρα... Ναι. Σύντομα φαντάζομαι ότι θα ολοκληρωθεί το μοντάζ και θα κυκλοφορήσει, θα κάνει και αυτή θα υποβληθεί σε διάφορα φεστιβάλ. Εγώ και με την πρώτη ταινία και με τη δεύτερη ταινία θέλω να δείξω με ένα τρόπο κινηματογραφικό που σημαίνει μέσα από τις εικόνες, ιστορία μέσα από τις εικόνες, γιατί αυτό μπορώ να κάνω εγώ, κάποιος άλλος μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να δείξω τον ανθρώπινο χαρακτήρα, να δείξω τον άνθρωπο. Σε μία είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποφέρει και άλλος που το βοηθάει, είναι μια αλληλεγγύη μέσα σε μια κρίση. Και στο δεύτερο είναι πάλι να δείξω την αλληλεγγύη και την αλληλεγγύη σε ανθρώπους που είναι διαφορετικών φυλών, διαφορετικών θρησκευμάτων και να φτάσουμε στο σημείο να καταλάβουμε όλοι ότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε μαύρο, άσπρο, μουσουλμάνο, χριστιανό. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Και σαν άνθρωποι μπορούμε να ζήσουμε μέσα σε αυτή την κοινωνία αγαπημένη και όχι με μίσος και εχθρότητα. Τάκη Μπαρδάκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες εδώ στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. This puzzle is broken.